Καλημέρα σε όλους, Απόλλωνας εδώ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι η σελίδα www.greekgoskito.gr είναι γεγονός, έχει ανέβει και είναι πλέον τελείως στα ελληνικά για όλους όσους θέλουν να την επισκεφθούν. Κάναμε αυτή τη νέα αρχή για όσους ζητήσανε αυτή τη σελίδα με τα άρθρα. Φυσικά να μπορούν να κλείσουν συνεδρίες, διατροφικά προγράμματα. Έχει ακόμα εκπλήξεις και δωρεάν e-book με αποδεκτές τροφές και σύντομα θα έρθουν άλλα πραγματάκια τα οποία μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο newsletters και να τα λάβετε δωρεάν στο δικό σας email. Σήμερα Κυριακή και φυσικά θα εκμεταλλευτούμε τον υπέροχο καιρό που έχουμε σχεδόν 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μόσταρ σε ένα υπέροχο μέρος το οποίο λέγεται Μπίλε. Και όπως μπορούμε να δούμε, είναι μόνο φύση. Μπορούμε να δούμε πίσω τα χιονισμένα βουνά. Δείτε, η φύση σιγά σιγά αρχίζει να ανθίζει. Σημαίνει άνοιξη πάρα πολύ σύντομα. Και φυσικά αυτό σημαίνει πολύ βιταμίνη D. Είχαμε το πρώτο μας γεύμα, σπάσαμε την νηστεία μας και αμέσως ξεκινήσαμε να το εκμεταλλευτούμε και αυτό. Τι να κάνουμε, να περπατήσουμε στη φύση και γενικά, όπως λέω, να εκμεταλλευτούμε τη μέρα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ θετικό. Θα μας δώσει ενέργεια, βιταμίνη D, το σώμα θα κάνει τη δραστηριότητα την οποία χρειάζεται και έτσι θα μεταβολήσουμε περισσότερο λίπος για το λόγο ότι πλέον δεν θα καταναλώνουμε γεύματα και γεύματα μέσα στην ημέρα. Φάγαμε το γεύμα μας, θα συνεχίσουμε τη μέρα μας. Έχουμε μαζί μας τον καφέ, αν χρειαστεί, είπαμε, στο αυτοκίνητο και από εκεί και πέρα μπορούμε αργότερα μέσα στο 8ωρο ή 6ωρο παράθυρο σύντησης το οποίο έχουμε να καταναλώσουμε το δεύτερο μας γεύμα. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο πρέπει να βάλουμε σε προτεραιότητα είναι το ότι θα πρέπει να βγούμε εκτός σπιτιού. Καταλαβαίνω ότι ίσως είναι ακόμα λίγο τα μέτρα πολύ σκληρά στην Ελλάδα, αλλά σιγά σιγά όσο έρχεται το καλοκαίρι, ίσως λίγο να ανοίξουν τα πράγματα και καλό θα είναι τουλάχιστον μια φορά το μήνα να μπορέσετε να επισκεφτείτε ένα μέρος. Τη φύση γενικά, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, στη θάλασσα, στο ποτάμι, στο βουνό, δεν έχει σημασία, ώστε να μπορέσετε να γίνετε ένα με τη φύση, να χαλαρώσετε, να φύγει αυτό το άγχος και το στρες που μας δίνει η καθημερινότητα, μακριά από την πόλη και το οτιδήποτε ίσως μας εγκλωβίζει, νιώθουμε εγκλωβισμένοι. Αυτό το έχει αντίκτυπο και στην διατροφή μας. Γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε τη δραστηριότητα στη φύση, να έχουμε το γεύμα ή ακόμα και το ρόφημά μας στο αυτοκίνητο και μόλις δούμε ότι ήρθε η ώρα μας για να καταναλώσουμε. Το φαγητό, το ρόφημα, το οτιδήποτε εμείς θέλουμε, μπορούμε να πάμε μέχρι το αυτοκίνητο, να το πάρουμε, να το καταναλώσουμε και να ξαναγυρίσουμε πάλι στη φύση. Έτσι να έχουμε μια ολοκληρωμένη ημέρα, η οποία μπορεί να κάνει να απελευθερώσει την ψυχή αλλά και τον οργανισμό γενικά, γιατί είπαμε αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, σε ένα καινούριο περιβάλλον. Δηλαδή αυτό το καινούριο περιβάλλον είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να μας δώσει όλα τα απαραίτητα. Δεν είναι μόνο η διατροφή. Είπαμε, η κέτο μεσογειακή διατροφή στηρίζεται σε κάποιες αρχές και μία από αυτές τις αρχές είναι να γίνουμε ένα με τη φύση. Δεν είχαμε προετοιμαστεί για αυτό το βίντεο, είναι κάτι ξαφνικό, αλλά επειδή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και εγώ και η Ρομπέρτα με την καινούργια σελίδα, την οποία φυσικά είχαμε υποσχεθεί και τα καινούργια πράγματα τα οποία θα έρθουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είναι ακόμα μια έκπληξη, έρχεται το καινούριο βιβλίο συνταγών, το οποίο θα είναι έτοιμο με και το μεσογειακές συνταγές, τις οποίες μπορείτε να έχετε εκτυπωμένες πλέον σε ένα βιβλίο. Έρχονται και άλλα καινούργια πράγματα, όπως είπαμε, σεμινάρια και διάφορα event τα οποία θα πάρουν μέρος στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι το οποίο έρχεται, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και θέλαμε να μοιραστούμε αυτό το πράγμα μαζί σας. Σήμερα λίγο το βίντεο δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με διατροφή αλλά περισσότερο με τον τρόπο ζωής το οποίο είναι ένα μέρος της διατροφής. Όλα αυτά είπαμε είναι αυτός ο τρόπος ζωής τον οποίο θέλουμε να κάνουμε, να γίνουμε ένα με τη φύση, να διασκεδάσουμε, να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτού του πράγματος την οποία ακολουθούμε. Σίγουρα ο καιρός βοηθάει, οπότε νομίζω αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να είμαστε εκτός σπιτιού, να απολαύσουμε το καθαρό οξυγόνο, να περπατήσουμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν ψυχικά. Αυτό νομίζω είναι το πράγμα το οποίο λείπει από τη σημερινή κοινωνία, το να είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους, να επικοινωνήσουμε και γενικά να κάνουμε τη δική μας διαφορετική προσέγγιση σε όλα αυτά τα καινούργια πράγματα τα οποία αλλάζουν άρδη πάρα πολύ γρήγορα σε αυτόν τον καινούργιο κόσμο. Έτσι, όπως πάντα θέλω να σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε εδώ το YouTube κανάλι, κάντε εγγραφή και αφήστε μου μήνυμα. Και το μεσογειακή διατροφή στο Facebook, Instagram, Twitter, GreekGoesKeto και τώρα GreekGoesKeto.gr. Καλή συνέχεια σε όλους, θα σας δω την επόμενη φορά.